Άνοιγμα στην τοπική κοινωνία επιχειρεί η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας σε μια προσπάθεια να αγκαλιάσει και να στηρίξει ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Ο κύριος Σιμεών έχει συνάψει σύμφωνο συνεργασίας με την Αποστολή και μέσα από την προσπάθεια αυτή υλοποιεί δράσεις σε πολλά επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας και η Αποστολή υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας και τον Ιατρικό Σύλλογο Φθιώτιδας. Το σύμφωνο συνεργασίας προβλέπει δράσεις που θα υλοποιούν από κοινού, ενώ τα μέλη των δύο συλλόγων θα συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας, ο Άγιος Εφραίμ. Έχουμε συνάψει ένα σύμφωνο πολυεπίπεδης συνεργασίας μαζί με τον Γενικό Διευθυντή της Αποστολής, τον κύριο Κωνσταντίνο Δήμτσα, και υλοποιούμε πολλές δράσεις σε πολλά επίπεδα. Το ΚΔΑΠ Άγιος Εφραίμ, το πρόγραμμα «Μαζί όπου υπάρχει ανάγκη», άλλα προγράμματα στήριξης, οι επισκέψεις μας στα σχολεία, όπως θα υλοποιήσουμε και φέτος, με σχολικές τσάντες και άλλα βοηθήματα, αλλά κυρίως προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα άνοιγμα και στους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να αγκαλιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και κυρίως να αγκαλιάσουμε όλη την κοινωνία, η οποία έχει ανάγκη από συνοχή, ενότητα, συνεργασία, αλληλεγγύη και συμπόρευση. Έτσι λοιπόν, κάναμε ένα κάλεσμα σε δύο μεγάλους επιστημονικούς συλλόγους της περιοχής μας, στο Δικηγορικό και στον Ιατρικό Σύλλογο, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμά μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Υπογράψαμε σύμφωνα συνεργασίας με τον πρόεδρο τον κύριο Μακρυγιάννη και τον πρόεδρο τον κύριο Γεωργίου, προκειμένου να υλοποιούμε μαζί κοινές δράσεις σε πολλά επίπεδα. Μία δράση εκ των οποίων είναι και η συμμετοχή του ιατρικού και δικηγορικού κόσμου και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού, ο Άγιος Εφραίμ. Υπογράψαμε ένα σύμφωνο συνεργασίας, στο οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από συνέργειες, συνεργασίες, με συγκεκριμένη κατεύθυνση, έχοντας φιλανθρωπικό σκοπό, προσπαθώντας να βοηθήσουμε και όλους τους απόρους, όπως μπορούμε, ο καθένας όπως μπορεί. Η πρωτοβουλία αυτή του Μητροπολίτη μας, κύριο Σιμεών, ήταν εξαιρετική. Την αγκάλιασα και το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως και προχωρήσαμε άμεσα στην υλοποίηση. Στα πλαίσια αυτά, ο Δικηγορικός Σύλλογος, εκτός άλλων, θα παρέχει προς τα μέλη του τη δυνατότητα τα παιδιά των δικηγόρων, να μπορούν να απασχολούνται στις εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ της Μητροπόλεως. Ένα σύμφωνο συνεργασίας το οποίο θα έχει ως στόχο την πραγματοποίηση, την υλοποίηση κάποιων δραστηριοτήτων, κάποιων πρωτοβουλειών οι οποίες θα έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και θα μπορέσουν μέσα από τις δράσεις αυτές πραγματικά να ωφεληθούν ευάλωτες οικογένειες, κοινωνικές ομάδες. Για μας, σαν ιατρική κοινότητα, είναι ιδιαίτερη χαρά, όπως είπα και πριν. Είναι, αν το θέλετε, μια αναγνώριση όλης αυτής της προσπάθειας που η ιατρική κοινότητα όλο αυτό το διάστημα κατέβαλε. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι από αυτήν την σημερινή υπογραφή θα προκύψουν πάρα πολλά πραγματικά θετικά στοιχεία, τόσο πρωτίστως για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, όσο και για την ιατρική κοινότητα του νομού. Και προς αυτή την κατεύθυνση πραγματικά σήμερα νιώθω ιδιαίτερη χαρά. Ο Γενικός Διευθυντής της Αποστολής, Κωνσταντίνος Δήμτσας, επισημαίνει ότι η συνεργασία με τον Δικηγορικό και τον Ιατρικό Σύλλογο είναι στρατηγικής σημασίας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί επιτυχάνεται μια μεγάλη στρατηγική συμμαχία. Ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος, η Μητρόπολη, η Αποστολή ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα σκοπό. Και αυτός ο σκοπός είναι ο άνθρωπος, οι άνθρωποι που υποφέρουν, που βρίσκονται σε δυσκολία. Είναι ένα πρώτο, δειλό βήμα, αλλά βασικά είναι ο θεμέλιος λίθος μια συνεργασίας, την οποία θα δείτε να εξελίσσεται και η οποία πραγματικά θέλω να ελπίζω και προσεύχομαι γι' αυτό να βοηθήσει τους ανθρώπους σε όλη τους τη ζωή.